Το νοσοκομείο πόλης Χρυσοχούς βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση. Ένα νοσηλευτήριο χωρίς ουσιαστικά ειδικότητες, χωρίς χημείο τα απογεύματα και το Σαββατοκύριακο, χωρίς ακτινολόγο τα απογεύματα και το Σαββατοκύριακο, χωρίς επεμβατικό καρδιολόγο, και εδώ να πούμε ότι ολόκληρη η επαρχία της Πάφου δεν έχει επεμβατικό καρδιολόγο, δηλαδή ούτε το νοσοκομείο Πάφου, χωρίς γραμματιακό προσωπικό το απόγευμα, με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες ευρώ αφού δεν γίνονται εγγραφές ασθενών, ένα κτίριο γερασμένο και με σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Αυτό είναι νοσοκομείο? Αυτό είναι ένα αχούρι? Χάνονται αδίκως ζωές σε μια ευρωπαϊκή χώρα που με τα λύπης μου συμπεριφέρεται σε μια μερίδα των πολιτών ως πολίτες β' κατηγορίας. Πριν λίγες μέρες χάσαμε ακόμα έναν συνάνθρωπό μας, γιατί δεν υπήρχε επεμβατικός καρδιολόγος στην Πάφο και θα έπρεπε ο ασθενής να ταξιδεύσει από το διαμέρισμα πόλης Χρυσοχούς, να κάνει στάση στο νοσοκομείο Πάφου και μετά στο νοσοκομείο Λεμεσού. Να καλέσω τον δραστήριο Υπουργό Υγείας κύριο Χατζιπαντέλα να πιέσει τον ΟΚΙΠΗ ώστε να δώσει λύσεις στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο πόλης Χρυσοχούς και να πάψουν κάποιοι κύριοι εδώ στη Λευκωσία να θεωρούν τους κατοίκους της πόλης Χρυσοχούς ως πολίτες β' κατηγορίας.